Ένας ακόμα προϋπολογισμός, κομμένος χεραμένος, αποκλειστικά στην ενίσχυση του κεφαλαίου, βαθιά αντεργατικός, αντιλαϊκός, που υπηρετεί τη στρατηγική της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Μιας ανάπτυξης με μόνιμα θύματα τις εργατικές λαϊκές οικογένειες που πληρώνουν την κρίση και την ανάπτυξη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το τουριστικό θαύμα που προβάλλουν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας τώρα, του ΣΥΡΙΖΑ πριν και του ΠΑΣΟΚ παλιότερα. Τα ρεκόρ των εσόδων και κερδών είναι αποτέλεσμα της πλήρους ευελιξίας στην αγορά εργασίας με 16 ελαστικές μορφές απασχόλησης, της εποχιακής απασχόλησης, της ενδεδικοποίησης των χαμηλών μισθών, της μη εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων, της ευρείας παραβίασης των ελάχιστων δικαιωμάτων. Αυτή η ανάπτυξη αφορά τους λίγους που θησαυρίζουν σε βάρος των πολλών που ζουν στη φτώχεια και τη στέρηση. Η αβάσταχτη ακρίβεια στην ενέργεια, στα καύσιμα, στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης, σε συνδυασμό με τους μισθούς και τις συντάξεις πείνας, οδηγεί σε διευρυμένη φτώχεια και δυστυχία για μεγάλο πληθυσμό. Συνεχίζεται το πάγωμα των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, γεγονός που σε συνθήκες έκρηξης του πληθωρισμού σημαίνει μεγάλες απώλειες για μια ακόμη χρονιά. Ο κατώτατος μισθός με τον πληθωρισμό 12 με 13% είναι στα 713 ευρώ μεικτά, κάτω από αυτόν του 2012 που ήταν 751 μεικτά. Η μείωση της αγοραστικής δύναμης έχει ξεπεράσει το 40%. Η αύξηση των συντάξεων κατά 7,75% κάτω από τον πληθωρισμό συνεχίζει να διευρύνει τη φτώχεια μεγάλης πλειοψηφίας συνταξιούχων. 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι παίρνουν έως 564 ευρώ. Αλήθεια, ποιος μπορεί να ζήσει με αυτό το ποσό, κύριε Στυλακάκη? Μπορεί κανείς να ζήσει? Δεν μας ακούει. Όσοι υποχρεώθηκαν σε δανεισμό την προηγούμενη περίοδο, σε συνδυασμό με το τσάκισμα του σύνδεματός τους, δεν μπορούν να πληρώσουν τις δόσεις και βρίσκονται έρμεοι στα κοράκια τύπου Πάτσιδων με πληστηριασμούς και κατασχέσεις. 40.000 πληστηριασμοί είναι προγραμματισμένοι. Μια αδίστακτη πολιτική που αρπάζει το βιός του λαού αφού πρώτα τον χρεοκοπήσατε με καταδρομικές ενέργειες στα κοράκια μαζί με δυνάμεις καταστολής. Πριν το χάραμα επιχειρούν να ξεσπιτώσουν φτωχούς ανθρώπους από το μοναδικό σπίτι για ένα υποδιέστερο χρέος. Δίνεται 250 ευρώ εφάπαξ στους χαμηλοσταξιούχους, στους ευάλωτους και απ' την άλλη τους παίρνετε το σπίτι. Αυτοί είστε. Η αλληλεγγύη είναι σημαντικό όπλο για να μην ξεσπιτώνεται ο κόσμος και χρειάζεται να δυναμώσει. Ο προϋπολογισμός προβλέπει 900 εκατομμύρια, 74 εκατομμύρια λιγότερα από τον περσινό, από το περσινό αντίστοιχο κονδύλι για τα επιδόματα ενεργείας, αν και ο αριθμός των ανέργων δεν μειώνεται. Τα περίφημα προγράμματα απασχόλησης που ανακυκλώνουν την ανεργία υλοποιούνται για να προσφέρουν φτηνή εργατική δύναμη στο κεφάλαιο. Σύμφωνα με στοιχεία του Εργάνη, οι απολύσεις που καταγράφηκαν το δεκάμινο Γενάρη-Οκτώβρη έφτασαν στα 2.357.582. Αποτυπώνεται η ασύλληπτη προσωρινότητα στη δουλειά χιλιάδων εργαζομένων, η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα που γενικεύεται. Οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης για τον Οκτώβρη είναι μόλις 44,68% των προσλήψεων, ενώ μερικής απασχόλησης το 44,88% και εκπεριτοποίηση εργασίας στο 10,44%. Ενώ η κατάσταση των εργατικών λαϊκών οικογενειών χειροτερεύει, προβλέπεται στον προϋπολογισμό 3,2 ευρώ επιπλέον φόρους. Η φορολογιστία έρχεται να καλύψει τις φοροαπαλλαγές στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Έρχεται να καλύψει τις επιχορηγήσεις, τα προνόμια της χρηματοδοτήσης κάθε είδους. Αυτή η αντιλαϊκή πολιτική πάει μαζί με την περιστολή των συνδικαλιστικών ελευθεριών που απογειώθηκε με τον νόμο Χατζηδάκη, την ουσιαστική κατάργηση του δικαιώματος απεργίας, τον έλεγχο της εσωτερικής λειτουργίας των συνδικάτων, με το Μητρώο των Συνδικάτων, την ηλεκτρονική ψηφοφορία, την καταστολή των εργατικών λαϊκών αγώνων. Όλα χρησιμοποιούνται από κάθε αστική κυβέρνηση για να εμποδίζουν την οργάνωση των εργαζομένων στα συνδικάτα τους, τους διεκδικητικούς αγώνες. Αυτή η κατάσταση που ζει η πλειοψηφία των εργαζομένων και του λαού έχει ενόχους. Είναι τα κόμματα του κεφαλαίου, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, που ένας κόβει και ο άλλος ράβει το αντεργατικό αντιλαϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Κανείς δεν κατάργησε νόμους του προηγούμενου. Όλοι οι νόμοι των μνημονίων είναι εδώ και συνεχίζεται ακάθεκτα αυτή η αντιλαϊκή πολιτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε πάνω από το 50%, 60% το ΠΑΣΟΚ, των νόμων που έφερε η Νέα Δημοκρατία.
κρίσιμων νόμων για την προώθηση των κοινών στρατηγικών στόχων της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα προβάλλουν τα σχέδιά τους για την καπιταλιστική ανάπτυξη. Αυτά όμως δεν μπορούν να εξασφαλίσουν σταθερές σχέσεις εργασίας με συλλογικές συμβάσεις, μισθούς και δικαιώματα που να καλύπτουν τις σύγχρονες, τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων του λαού. Όλα αυτά είναι σχέδια αναγκαία για το κεφάλαιο και τις business του. Οι βασικές προγραμματικές κατευθύνσεις της επόμενης αστικής κυβέρνησης είναι δεδομένες και γνωστές. Καθορίζεται από τους αντιλαϊκούς στόχους του Ταμείου Ανάκαμψης, τις δεσμεύσεις στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχει αστική κυβέρνηση που μπορεί να δώσει απάντηση από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων σε φλέγοντα κρίσιμα εργατικά λαϊκά προβλήματα. Δεν υπάρχουν λύσεις υπέρ των λαϊκών συμφερόντων στο πλαίσιο της απελευθέρωσης ενέργειας, της πράσινης μετάβασης, των στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης. Όλα τα μετεκλογικά κυβερνητικά σενάρια είναι αντιλαϊκά και εξυφαίνονται ενάντια στο λαό. Η θέση που προβάλλει το ΚΚΕ απέναντι στην ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, την προστασία του λαϊκού εισοδήματος, τη στηρίζει ως αιτήματα και διεκδικεί στο κίνημα της αναδεικνύει στη Βουλή. Αυτές δίνουν απαντήσεις από τη σκοπιά των εργατικών λαϊκών συμφερόντων. Καταθέτουμε για τα πρακτικά αυτές τις θέσεις μας. Πριν λίγες μέρες απορρίψατε 5 σημαντικές τροπολογίες που καταθέσαμε, τις ανέφερε ο σύντροφος ο Μαρίνος στην ομιλία του, να μην τις επαναλάβω. Οι απαντήσεις αυτές βρίσκονται στην κατεύθυνση σύγκρουσης με στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου και της αστικής τάξης, με την πολιτική της απελευθέρωσης ενέργειας, την πολιτική της πράσινης μετάβασης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κοινή αγροτική πολιτική, με όλο το μνημονιακό και μεταμνημονιακό πλαίσιο, στις εργασιακές σχέσεις, το καθεστώς πολύμορφης και πολύπλευρης κρατικής στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων και των επενδυτικών του σχεδίων, με φοροαπαλλαγές, φοροδιευκολύνσεις, επιδοτήσεις με κρατικό χρήμα. Καμιά δουλειά δεν έχουν τα εργατικά λαϊκά στρώματα με τα κόμματα του κεφαλαίου. Αυτά ευθύνονται για όλα τα προβλήματα, υπηρετούν το κεφάλαιο και τις ανάγκες τους. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που, επειδή δεν έχει καμιά δέσμευση απέναντι στο κεφάλαιο, τους επιχειρηματικούς ομίλους, τις υπηρεσίες ενώσεις και συμμαχίες τους, υπερασπίζεται σταθερά τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα και δικαιώματα. Σε όλες τις συνθήκες στηρίζει τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες και διεκδικήσεις. Οι δυνάμεις του πρωτοστατούν στην οργάνωσή τους όποιος είναι στην κυβέρνηση. Ό,τι θετικό προκύπτει και σήμερα για τους εργαζόμενους παρά τους αρνητικούς σχετισμούς που κυριαρχούν, προκύπτει από τη δικιά τους πάλη, τον αγώνα τους, με μπροστάριδες τους κομμουνιστές, τα μέλη και τα στελέχη του ΚΚΕ. Ο εργαζόμενος που θα επιλέξει να στηρίξει το ΚΚΕ στις επόμενες εκλογές, εκεί θα βρει την ψήφο του, την επόμενη μέρα των εκλογών, στο μετερίζει των αγώνων της εργατικής λαϊκής πάλης. Ψηφίζουμε κατά του προϋπολογισμού. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.